Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Την προηγούμενη εβδομάδα ανεβάσαμε στο κανάλι μας ένα βίντεο στο οποίο συζητάμε με τον δάσκαλο Πέτρο Σαπουντζάκη για την ορατότητα, το coming out και το minority stress, μεταξύ πολλών άλλων θεμάτων, επειδή το βίντεο αυτό κράτησε 3 ώρες και 19 λεπτά. Αυτό το βίντεο το έχετε δει 3.600 άνθρωποι, που είναι πιο χαμηλό ποσοστό νούμερο από τις θεάσεις που έχουν τα υπόλοιπα βίντεο, και είμαι σίγουρη ότι έπαιξε πολύ αποτρεπτικό ρόλο στο να το δείτε περισσότεροι η διάρκεια του βίντεο. 3 ώρες και 20 λεπτά, θα σκεφτήκατε πώς να ακούσω τώρα 3 ώρες και 20 λεπτά μια συζήτηση. Γιατί στο κανάλι μας δεν έχουμε ζητήματα να μας απασχολεί ποια είναι θεματική ενός βίντεο και να μην το παρακολουθήσουμε. Είμαι σίγουρη ότι ο λόγος που η παρακολούθηση είναι στις 3.600 άνθρωποι σήμερα απόψε, αργάμιση τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου, που ήταν μόνο 3.600 θεάσεις. Γι' αυτό έφτιαξα ένα απόσπασμα σύντομο από το βίντεο για να πάρετε μια γεύση, και στην περιγραφή αυτού του αποσπάσματος θα σας βάλω το link για ολόκληρο το βίντεο όσοι θέλετε να το παρακολουθήσετε. Πιστέψτε με, θα σας αρέσει. Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι πολύ χαρούμενη απόψε, γιατί φιλοξενώ εδώ στο κανάλι μας έναν άνθρωπο που... Πέτρο, είσαι φίλος. Με την έννοια του αρχαίου ελληνικού ρήματος φιλό, που σημαίνει αγαπώ. Έναν πολύ αγαπητό μου άνθρωπο, τον Πέτρο το Σαπουντζάκη, ο οποίος είναι ένας γνωστός εκπαιδευτικός και ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ανθρώπων. Το θέμα είναι ότι αυτά θα έπρεπε να μπορεί να τα κάνει στο δημοτικό, όχι σεξουαλικοποιημένα, δηλαδή να πώς το χάνουμε κατευθείαν, ότι και καλά θα κάνω το coming out μου, θα αφορά αποκλειστικά σεξ. Δεν είναι για σεξ το coming out. Είναι για να μπορέσεις να συσχετιστείς με οποιονδήποτε άνθρωπο. Δηλαδή δεν μπορεί ένα παιδί 15 χρονών να έχει φίλους χωρίς να έχει κάνει coming out. Δεν γίνεται. Ναι, αφού μεγάλο μέρος του εαυτού σου δεν θα μπορείς να το... Ναι, ναι. Είναι λοιπόν ένα δίκοπο μαχαίρι, αλλά και από την άλλη είναι και κάτι που, αν γίνει σωστά, δηλαδή πρώτα σε ένα στενό κύκλο με τα σωστά άτομα που πρέπει οπωσδήποτε να γίνει, θα βρούμε τους συμμάχους. Και μετά, αν μπορούμε και στην οικογένεια και ευρύτερα, είναι το καλύτερο, είναι το φυσικό. Θα έπρεπε δηλαδή όσο πιο γρήγορα μπορούμε να το πετύχουμε, να το επιδιώξουμε. Όμως γνωρίζοντας ότι είναι πολύ... έχει ενδεχόμενα πολύ αρνητικά. Αυτά πρέπει να σκεφτούμε. Ναι. Να σου πω ένα περιστατικό μόνο, γιατί παλιά είχα μια ορειβατική κατασκήνωση και εκεί πρέπει να ήταν γύρω στο 2000, δηλαδή πολλά χρόνια πίσω πριν. Και είχε έρθει ένα παιδάκι, το οποίο εγώ το έβλεπα μια χαρά, και η μαμά είχε πει απλά: προσέξτε κύριε Σαπουντζάκη, γιατί είναι λίγο ευαίσθητο. Εγώ δεν έβλεπα κάποια ευαισθησία. Δεν ξέρω πώς την έχω ξαναπεί αυτή την ιστορία. Όχι, όχι. Δεν έβλεπα καμιά ευαισθησία. Το παιδί λοιπόν πέρασε πολύ καλά, προσαρμόστηκε. Ήταν μια ορειβατική κατασκήνωση με εκπαιδευτικούς, πολύ καλά επιλεγμένους στη θέση των ομαδαρχών. Και ήταν λίγα τα παιδιά, οπότε είχαμε πολύ καλές ανθρώπινες σχέσεις. Και το παιδί αυτό ξανήχθηκε, ανοίχθηκε στον ομαδάρχη του. Γιατί θα πηγαίναμε να κάνουμε μπάνιο σε κάτι βάθρες, σε ένα ποτάμι. Και του είπε: κύριε, νιώθω άσχημα, γιατί όταν βλέπω τα άλλα αγόρια, αισθάνομαι πράγματα. Και φοβάμαι το καταλάβουν. Και του απάντησε ο μαδάρχης με ένα πολύ ωραίο τρόπο. Του είπε: όχι, να μην αισθάνεσαι άσχημα γι' αυτό, δεν είναι κάτι κακό. Και πρέπει να είσαι και εσύ μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά. Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς πήγε η συζήτηση, πάντως ήταν πολύ ωραία η συζήτηση. Και μετά ήρθε και ο μαδάρχης και μου μίλησε. Το θέμα είναι ότι το παιδί ενδυναμώθηκε και το είπε στη μαμά του. Και η μαμά με παίρνει τηλέφωνο πανικόβλητη, γιατί είχε την ανησυχία που έχεις εσύ ακριβώς τώρα. Ότι το παιδί της θα εκτεθεί σε ένα ευρύτερο σύνολο και μπορεί να εισπράξει εκφοβισμό. Πρέπει να το κρατήσει κρυφό αυτό. Δικαίως ανησυχούσε και η μαμά. Αλλά όμως και η μαμά θα πρέπει να ξέρει, της είπαμε, της εξηγήσαμε ότι το παιδί μίλησε στον ομαδάρχη. Είναι πολύ θετικό που ενδυναμώθηκε και κατάφερε να μιλήσει. Και μόνο του θα το διαχειριστεί σιγά-σιγά, όπως αισθάνεται καλύτερα σε ποιους θέλει να μιλήσει. Και είναι δείγμα επιτυχίας το να μιλήσει, ειδικά σε μεγάλο. Αλλά η ανησυχία αυτή που λες είναι υπαρκτή. Την καταλαβαίνω πολύ. Πρέπει όμως οποιοδήποτε είναι στη θέση του φροντιστή, ως γονιός, ως εκπαιδευτικός, σε κατασκηνώσει κτλ.,
θα πρέπει να δείχνουμε στο παιδί ότι εμείς είμαστε εδώ δίπλα για σένα, την απόφαση θα την πάρεις εσύ και να συζητήσουμε για τους κινδύνους και να μιλήσουμε και για την ανάγκη να βρει συμμάχους, που είναι το Ναι. πιο σημαντικό. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Είναι η ομότιμη που λέμε. Βρίσκεις τους ομότιμους. Ναι. Γιατί δυστυχώς δεν μπορείς να αισθάνεσαι ομότιμος όταν είσαι, ξέρω εγώ, 12 χρονών και εσύ δεν μπορείς να μιλήσεις. Δηλαδή, το πόσες Ναι, ερωτικές αυτό είναι απογοητεύσεις. δύσκολο, ρε Πέτρο, πάρα πολύ Πάρα δύσκολο. πολύ Δηλαδή. δύσκολο. Χάνεις όμως όλα αυτά τα επεισόδια. Χάνεις. Δηλαδή, πρέπει να ρισκάρεις. Είναι πολλοί γονείς που επικοινωνούν τώρα και εγώ έρχομαι σε δύσκολη θέση. Γιατί μου λένε το παιδί μου είναι 12 χρονών, 13, θα πάει στο γυμνάσιο. Βλέπω το χειρίζονται καλά το θέμα. Δηλαδή, τα παιδιά αυτά συνήθως θα βρουν 2, 3, 5 φιλαράκια καλά, στα οποία θα μπορούν να μιλάνε. Αν έχουν γονείς που είναι αποδεκτικοί, αυτό είναι το 80%, τι να πω. Το... Τεράστιο. Τεράστια από εκεί πέρα. Τεράστιο. Και από εκεί και πέρα, το αν θα συναντήσουν Είναι αυτό που προβλήματα. μου λέει ο γιος μου εμένα, είναι κρίμα που δεν έκανες εσύ παιδιά γκέι. Είναι άλλη Και μόνο περίπτωση. Και πάρα πολύ με τις προκαταλήψεις εναντίον του της τεκνοθεσίας παιδιών σε ομόφυλα ζευγάρια, όταν έρχονται όλες οι μελέτες από τα πανεπιστήμια που δείχνουν ότι συγκριτικά τα ομόφυλα ζευγάρια έχουν καλύτερα ο parenting style και καλύτερο στυλ γονεϊκότητας και έχουν καλύτερα αποτελέσματα ως γονείς μεγαλώνοντας παιδιά παρά Ναι, ετεροφιλόφιλα. μέχρι τώρα αυτό δείχνουν οι έρευνες, γιατί ήταν και πιο δύσκολο και ήταν αυτή δηλαδή τα ομόφυλα ζευγάρια. Πρώτα, για να σχηματίσει ομόφυλο ζευγάρι, σημαίνει πως θα έχεις καταβάλει υπερβολική προσπάθεια στη ζωή σου. Πρώτα, για Ναι. να μην σου σαλέψει σε μια κοινωνία ομοφοβική, μετά για Ναι. να καταφέρεις να φτιάξεις σχέση. Δηλαδή, όλο μας το πρόβλημα είναι στις σχέσεις ανθρώπινες, γιατί έχουμε επιβαρυνθεί πάνω στο θέμα των σχέσεων. Οπότε, για να Όλοι καταφέρεις να έχουμε κάνεις πρόβλημα σχέση. με τις σχέσεις, Πέτρο. Όλες οι υπόμονες της Ναι, 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 κοινωνίας. ναι, έτσι. Απλά εμείς χρειάζεται να είμαστε και συνέχεια να διαβάζουμε και να μελετάμε και να προσπαθούμε και να υπεραξουμε. Για ένα ΛΟΑΤΚΙ άτομο, το να φτάσεις να επιβιώσεις, ας το πούμε, σημαίνει ότι έβαλες και τρία πράγματα στη σειρά. Όχι κατά ανάγκη. Συνήθως όμως, δηλαδή οι φίλοι που έχω εγώ, σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό οι ΛΟΑΤΚΙ φίλοι έχουν κάνει τη θεραπεία του Ναι. από τους μη ΛΟΑΤΚΙ φίλους. Δηλαδή βλέπω ανθρωπολογικά δύο λίγο πολύ διαφοροποιημένες ομάδες, γιατί είχαν να αντιμετωπίσουν διαφορετικές καταστάσεις αυτές οι δύο ομάδες ανθρώπων. Και μετά μα σου λέω εγώ ότι βρίσκω πιο ερωτεύσιμο στου ΛΟΑΤ και άντρε μου λε τι αυτά. Και αυτό λοιπόν έχει όντως αποτελέσματα. Έχει όντως αποτελέσματα στη γονεϊκότητα. Και μπορείς να είσαι και όχι μόνο στη γονεϊκότητα. Εγώ θα το έλεγα γενικά σε οποιοδήποτε χώρο λειτουργείς φροντιστικά. Μπορεί να είναι και στην εκπαίδευση του ίδιου. Να είσαι πολύ καλός δάσκαλος. Οποιοςδήποτε είναι ψυχοεκπαιδευμένος και ψυχοθεραπεύεται, ψυχοεκπαιδεύεται και ψυχοθεραπεύεται και κάνει προσωπικό πνευματικό αγώνα για να αντιμετωπίσει εσωτερικούς δαίμονες και Αυτό, τραύματα όπως του το λες. παρελθόντος, Ναι. μπορεί να έχει ενσυναίσθηση και μπορεί να νιώσει αγαπητικά προς τους ανθρώπους που έχει υπό τη φροντίδα του, είτε Ακριβώς. ως εκπαιδευτικός, είτε ως θεραπευτής, είτε ως γονιός. Τώρα να σκεφτούμε λοιπόν τους σημερινούς άντρες, οι οποίοι είχαν μεγαλώσει όχι για να έχουν αυτές τις δεξιότητες. Δεν χρειάζονταν αυτές τις δεξιότητες. Σου λέει, εσύ θα είσαι το κεφάλι, εσύ θα είσαι μπροστά, θα παίρνεις τις επιλογές, θα λύνεις τα προβλήματα και δεν μας νοιάζει πώς θα τα λύνεις και δεν μας νοιάζουν τα συναισθήματά σου. Αυτό είναι το σετάρισμα που έχει δεχτεί ένας άντρας. Και αυτό που γινόταν, ξέρω, και στα χωριά, θα γυρνούσαν από το χωριό, ο άντρας θα πήγαινε από το χωράφι, ο άντρας θα πήγαινε στο καφενείο γιατί έπρεπε να έχει επαφή με την κοινωνία για να λύσει τα προβλήματα της οικογένειας. Και η γυναίκα θα έμενε μέσα στο σπίτι. Αυτό τι σήμαινε τότε? Ότι δεν νοιαζόμαστε για τα συναισθήματά σου, γιατί εσύ θα έχεις όλη την εξουσία για να μας λύνεις όλα τα προβλήματα. Πολύ χοντρικά το λέω, αλλά ήταν μια σύμβαση κοινωνική. Σου λέει, πάρε και την εξουσία. Είναι σαν αυτό που κάνουν τους αστυνομικούς. Πάρε την εξουσία, εσύ την εξουσία της βίας, ξέρω εγώ. Εσύ να παίρνεις επιλογές, αλλά λύσε μας τα προβλήματα. Και Τώρα άλλαξε η κοινωνία. σκέψου αυτός ο τύπος να διαβεί σε μια οικογένεια στην οποία να υπάρχει μητριαρχία εσωτερικά και μισανδρισμός. Άλλα προβλήματα εκεί, έτσι. Στο γαλάζιο μου καναπέ στο γραφείο είχα διάφορους τέτοια θύματα Ναι. μισανδρισμού και μετά μιλάς όντως για μισανδρισμό. Ναι. Το θέμα Συνεχίζω. λοιπόν είναι ότι αυτή είναι θέμα εκπαίδευσης και πώς μεγαλώνουμε τα παιδιά. Τα μεγαλώνουμε και τα ετοιμάζουμε για να ζήσουν σε ένα κοινωνικό περιβάλλον. Ειδικά τα αγόρια,
που είναι εντελώς αναντίστοιχο από αυτή τη ζωή που θα ζήσουν πραγματικά. Και μας τυφλώνουν τα στερεότυπα περί αρενοκότητας, που είναι, ας το πούμε, το ιερό δισκοπότηρο του πολιτισμού μας. Να γεννηθεί ο άντρας και να έχουμε τον άντρα. Δηλαδή, και εγώ που ήμουν γκέι και ήμουν και λίγο διαφορετικό παιδάκι, καταλάβαινα ότι είναι προνόμιο να είμαι αγόρι. Θα με ακούσουν καλύτερα, θα με ακούσουν περισσότερο, θα μου δώσουν πιο πολύ σημασία. Όλα αυτά όμως ήταν κοινωνικές, πώς να το πω τώρα, όχι. Τα κάνανε γιατί μετά έπρεπε εγώ να βγω και να είμαι ο πολεμιστής, να είμαι αυτός που θα λύσει τα προβλήματα της οικογένειας. Ενώ έχει αλλάξει η κοινωνία και δεν χρειάζεται να κάνω κάτι τέτοιο, πώς να το πω. Νομίζω ξεκάθαρο ότι είναι το minority stress. Να αναφέρω τα δικά μου παραδείγματα. Ναι. Εγώ θυμάμαι ότι όντως δεν ήμουν τόσο θηλυπρεπής. Έβγαζα όμως, ξέρεις, πάνω στην αλλαγή της εφηβείας και τα λοιπά, αυτά τα κοκοράκια που λέμε στη φωνή και τα λοιπά. Είχα περάσει μια περίοδο και φυσιολογικά νομίζω δεν θα ήμουν τόσο αρενός. Θα ήμουν λίγο πιο χαλαρός. Και τη φωνή μου την έκανα πιο βαριά. Και αυτό ήταν, έτσι μου διδάσκονται όλα τα αγόρια να κάνουν, αλλά εγώ διαρκώς φοβόμουν για το κράξιμο. Δεν έτρωγα κράξιμο προσωπικά. Είχαν συμβεί, ξέρω εγώ, 1, 2, 3 περιστατικά, αλλά ήταν ο εφιάλτης μου εμένα αυτό. Έπρεπε συνέχεια να Γιατί αστυνομεύω τον εσύ εαυτό μου. ήξερες ότι ήσουν και η Πέτρο. Οι άλλοι δεν το ήξερες. Ναι, Εσύ το ήξερες, άρα ήξερες ότι όπως ένα άλλο παιδί που είναι γκέι έχει δεχθεί ακριβώς. κράξιμο και επίθεση, μπορεί να δεχθώ κι εγώ. Ναι, εγώ θυμάμαι στο σχολείο μου ότι μαζευόταν όλο το σχολείο και ήταν. Μπορεί αυτοί να το κάνανε για πλάκα. Το θέμα είναι τι αποτέλεσμα είχε σε μένα. Και ήταν ένας άλλος Πέτρος, επειδή είχε και ελληνογαλλική καταγωγή. Ξέρεις, πολλές φορές τα παιδάκια που είναι και λίγο διαφορετικά και στην καταγωγή ευρωπαιόπλα. Τότε παλιά τα λέγαμε και γκέι, επειδή ο Ευρωπαίος ήταν πιο καλλιεργημένος από εμάς. Ναι. Και μαζευόντουσαν όλοι μαζί και λέγανε Πέτρο, είσαι αδερφή. Δεν θυμάμαι πώς το λέγανε, πώς το φωνάζανε. Δεν θυμάμαι την κράτησα μια ρυθμό. λέξη από αυτές Αλλά τις. μιλάμε, ήταν όλο το σχολείο, έτσι. Αυτός ο Πέτρος ήταν πάλι ένας Πέτρος σαν και εμένα, πιο ήσυχον, πώς το λένε, low profile, πολύ καλός μαθητής Πιο κτλ. χαμηλών τόνων. Ναι. Έδειχνε σαν να μην το εισπράττει, σαν να το εισπράττει σαν χαβαλέ και πλάκα ο ίδιος. Δεν ξέρω πώς το εισέπρατα. Εγώ το εισέπρατα σαν να μου βάζει τα φόπλακες από πάνω, σαν να με σκοτώνανε εκείνη τη στιγμή. Θα ήταν ενδιαφέρον αν μπορούσες να το συναντήσεις τώρα και να το ρωτήσεις πώς το θυμάται. Πολύ, Ναι. τώρα μιλάω ως ψυχολόγος αυτή τη στιγμή και ως, με την περιέργεια ενός ψυχοθεραπευτή για την ανάλυση της υπόθεσης. Δεν είχαμε μιλήσει ποτέ μεταξύ μας, επειδή είχαμε και οι δύο το στίγμα. Και αν μας βλέπανε μαζί, ήταν αλλιώς. Και γενικά εγώ το βλέπω αυτό στα παιδιά. Μετά Το θα θυμάμαι λέγανε ξεκάθαρα. Τα έχουν μεταξύ τους αυτοί οι δύο. Οι δύο Πέτροι έχουν σχέση, αφού είναι και ο ένας είναι και ο άλλος. Ναι. Ναι. Ευτυχώς μαθαίνω από παιδιά σήμερα ότι πλέον μου κάνει πολύ θετική εντύπωση είναι ότι σήμερα τα παιδιά δικτυώνονται εγκαίρως. Μπορεί δηλαδή ήδη και από τα τέλη δημοτικού, αρχές γυμνασίου, να έχουν μιλήσει στα πρόσωπα που θέλουν, ενώ στα πλαίσια του σχολείου, να ξέρουν τα πρόσωπα που θέλουν να ξέρουν και να έχουν την υποστήριξη την κατάλληλη. Εγώ αυτό δεν μπορούσα να το έχω στο βαθμό που σου λέω. Δηλαδή, αν ήξερα ότι κάποιο άλλο δίπλα μου είναι γκέι, δεν θα τον πλησίαζα για να μην θεωρηθεί, ξέρεις, να μην μας δουν Πάντως έτσι ότι οι για να διακρίσεις φέρω. έχουν αρχίσει να υποχωρούν. Ναι, γι' Όπως αυτό σου επίσης λέω. ένα δείγμα σημαντικό θα είναι όταν δούμε σε έργα, σειρές, ταινίες, όταν δούμε ΛΟΑΤΚΙ χαρακτήρες οι οποίοι δεν στηρίζεται Α, η ναι, δεν ύπαρξη είναι στο ομοκανονική. ΛΟΑΤΚΙ Ναι, και αυτό δεν είναι εκεί ομοκανονική. είναι ομοκανονικότητα που δείχνουν Ναι, 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 τον ναι. γκέι άνδρα, ξέρω εγώ, να είναι Αυτό πάντα με συγκεκριμένο ελαφρώης. τρόπο, να κάνει Ναι, ναι, συγκεκριμένα ναι. πράγματα, να έχει Ναι, ναι, συγκεκριμένα ναι. χαρακτηριστικά, να είναι ο γελοτοποιός της Ναι, παρέας, ναι, 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 να δεν ναι. ξέρω και εγώ τι. Ναι. Τώρα Αλλά όταν κατάλαβα τι δούμε. σημαίνει ομοκανονικότητα. Τώρα το κατάλαβα. Ναι, είναι και αυτό, είναι και άλλα πράγματα. Δηλαδή και μεταξύ μας ομοκανονικότητα θα μπορούσε να είναι να θέλω εγώ να είμαι πάρα πολύ καλά γυμνασμένος, με τα εξωτερικά χαρακτηριστικά έτσι όπως με θέλει. Με ένα μουστάκι. Δεν ξέρω κι εγώ σε κάθε εποχή, ναι, θα έχει τα δικά της φαντάζομαι. Και όταν λοιπόν αρχίσουμε να βλέπουμε και έτσι πρέπει να το εντάσσουμε κι εμείς στις δράσεις μας, μες στο σχολείο, οπουδήποτε. Όχι επειδή είναι γκέι να συζητάμε κάπως αλλιώς. Θα συζητάμε για το πρόβλημα της σχέσης που είχε ή για το οτιδήποτε θέλει να μας πει. Χωρίς να κολλάμε ξεχωριστά στο Ναι, χαρακτηριστικό. αυτό ακριβώς, αυτό που σου έλεγα ρε Πέτρο. Τι Αλλά όμως, σημασία έχει να για... όσο και το πρώτο βήμα, το πρώτο σκαλί δεν είναι αυτό. Αυτό είναι το δεύτερο σκαλί. Το πρώτο σκαλί ποιο είναι. Το δεύτερο σκαλί είναι όντως να μιλάω εγώ για το Γιάννη και τη σχέση του, χωρίς να έχει χρειαστεί καθόλου να αντιμετωπίσω ξεχωριστά το ότι είναι και ο Γιάννης και η σχέση. Ναι,
Αυτό είναι το δεύτερο σκαλί. Για να το πετύχω αυτό, πρέπει δυστυχώς να έχω περάσει από το σκαλί της ταμπέλας και του να τα ονομάσω τα πράγματα και του να πάρω και θέση απέναντι στα πράγματα. Να το πω Μιλάς ρητά. Τώρα γενικά για την κοινωνία, ότι δεν μπορεί η Για την κοινωνία να πάει κοινωνία. από το αγνό παντελώς το Βεβαίως. ζήτημα στο το αποδέχομαι σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Το λέμε πολλές φορές. Άμα το πούμε ότι εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, συνήθως καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πρόβλημα και δεν θέλει ο άλλος να το δει και να το βάλει κάτω. Θέλει απλά να κλείσει τα μάτια του και να το παίξει ότι όλα είναι καλά. Δεν έχουμε πρόβλημα. Ναι.